Η Volkswagen το 2010 έκανε ένα αρκετά μεγάλο βήμα και μπήκε στην αγορά των pick-up με ένα εξολοκλήρου δικό της αυτοκίνητο, το Amarok. Το μοντέλο των Γερμανών πέτυχε, μιας και στην διπλοκάμπινη έκδοσή του είχε την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην πολυτέλεια, την άνεση, αλλά και τα σκληροτράχυλα στοιχεία που συνοδεύουν ένα αγροτικό. Στη δεύτερη γενιά του αυτοκινήτου το παιχνίδι αλλάζει και το Amarok πλέον βασίζεται στο Ford Ranger, με ακόμα μεγαλύτερες πιθανότητες να πετύχει, μιας και η Ford δείχνει να κυριαρχεί σε πωλήσεις στην κατηγορία, τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως. Το βασικό κινητήριο σύνολο, όπως και στην προηγούμενη γενιά, αποτελείται από ένα τετρακύλινδρο μοτέρ πετρελαίου 2000 κυβικών εκατοστών και συνδυάζεται με δεκάρι αυτόματο κυβότιο, όπως ακριβώς και το αμερικάνικο αδερφάκι του. Η απόδοση είναι στους 205 ύπους και τα 50 κιλά ροπής. Η κατανάλωση σε μεικτές συνθήκες είναι στα 13 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Τιμή αρκετά αξιόλογη για ένα αυτοκίνητο με ξεχωριστό σασί τύπου σκάλας, άκαμπτο πίσω άξονα και βάρος που ξεπερνά τους 2,2 τόνους. Στο εσωτερικό η εικόνα είναι αρκετά σύγχρονη. Η ορατότητα είναι καλή χάρη και στην υψηλή θέση οδήγησης και τα υλικά είναι στην πλειοψηφία του σκληρά, με καλή συναρμογή όμως. Η οθόνη πολυμέσων των 12 ιντσών και ο ψηφιακός πίνακας οργάνων έχουν καλά γραφικά και απόκριση. Η χώρα είναι καλή, με τους πίσω να ζητάνε λίγο παραπάνω χώρο για τα γόνατα, όπως και σε όλα τα διπλοκάμπινα αγροτικά. Η καρότσα έχει παραπάνω από αρκετό χώρο για τις αποσκευές. Χωράει ευρωπαλέτα κατά μήκος και εγκάρσια, κάτι που ενδιαφέρει αρκετά όσους πραγματικά το πάρουν για επαγγελματικό. Το ωφέλιμο φορτίο φτάνει τα 1190 κιλά. Η κύλη του αυτοκινήτου είναι αρκετά ποιοτική για το χαρακτήρα. Η ηχομόνωση είναι καλή και η ανάρτηση παρά τις σούστες στον πίσω άξονα παραμένει άνετη. Ο κινητήρας περνά κάποιο θόρυβο στο εσωτερικό, αλλά όχι κάτι πέραν από αυτό που περιμένεις από ένα αγροτικό. Στο δρόμο, αυτό που κάνει θετική εντύπωση από την πρώτη κιόλας στιγμή είναι το τιμόνι και η αίσθηση που δίνει. Από εκεί και πέρα, ο όγκος είναι εύκολα διαχειρίσιμος και το πάτημα του αυτοκινήτου στην άσφαλτο δεν θυμίζει σε τίποτα ημιφορτηγό. Κινητήρας και κυβότιο συνεργάζονται άψογα με τη ροπή των 50 κιλών να είναι διαθέσιμη σε κάθε πάτημα του γκαζιού. Εκτός δρόμου, η τετρακίνηση έχει την κλασική επιλογή χωρίς κεντρικό διαφορικό, αλλά και αργές σχέσεις με μείωση 3:1. Στον πίσω άξονα υπάρχει και μπλοκέ διαφορικό που ενεργοποιείται με κουμπί και αυξάνει κατακόρυφα την πρόσφυση του αυτοκινήτου. Στην άσφαλτο, το αυτοκίνητο κινεί τους πίσω τροχούς, αλλά διαθέτει και αυτόματη επιλογή για την τετρακίνηση που ενεργοποιείται κατά το σπινάρισμα. Για τα δύσκολα σημεία εκτός δρόμου υπάρχουν και τα προγράμματα οδήγησης για λάσπη, χιόνι και νεροφαγώματα, αλλά και επιλογές για εξοικονόμηση καυσίμου και ρημούλγηση τρέιλερ με φορτίο έως και 3,5 τόνους. Η δεύτερη γενιά του Amarok έχει όλα τα στοιχεία για να πρωταγωνιστήσει στην κατηγορία των αγροτικών, που είναι και ουσιαστικά τα μόνα αυτοκίνητα με πραγματικές εκτός δρόμου ικανότητες. Η σωστή ισορροπία μεταξύ της άνεσης και των λειτουργικών ικανοτήτων ενός τέτοιου αυτοκινήτου είναι αυτό που η Volkswagen κάνει σωστά, με το καινούριο Amarok να πετυχαίνει ξανά τη χρυσή τομή. Η τιμή του τώρα ξεκινά από τα 48.200 ευρώ για τη βασική έκδοση εξοπλισμού Life με τον 2-λίτρο κινητήρα, με το 3-λίτρο μοτέρ των 240 ύπων να ξεκινά από τα 55.000 ευρώ.